Σε ό,τι αφορά το φιλμ, πετυχαίνει στόχο του. Από το πρωί ως το βράδυ δεν βλέπουμε τίποτα άλλο παρά τουρκικά καράβια, που είναι το Ρουτς Ρεΐς. Mm-hmm. Έχω πήξει στην κόκκινη σημαία, δεν ξέρω τι λένε αυτοί για την γαλάζια πατρίδα. Λέγω, έχω πήξει. Όπου και να γυρίσω, μια μισή Έλληνο βλέπω. Mm-hmm. Σε όλα τα κανάλια, από το πρωί ως το βράδυ, σε όλα τα site. Έχουμε και μια τάση δραματοποίησης εκ των πραγμάτων. Είναι και η εποχή τέτοια. Βολεύει. Πάντως λοιπόν, είμαστε πάντως σε μια τροχιά δύσκολη με την Τουρκία. Δεν είμαστε απλώς σε μια τροχιά δύσκολη. Είμαστε καταρχήν σε μια νατοϊκή τροχιά. Άστο και το νατοϊκή τώρα. Όχι, μιλάμε για έχει τεράστια σημασία. Ακούστε με, δεν είναι τόσο αστείο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δείχνει δόντια παντού. Τι εννοώ δείχνει δόντια παντού? Δείχνει δόντια εκβιαστικά. Άνοιξε το αρμένικο. Δεν μπορείς όταν έχεις εδώ στην Ελλάδα ξεχάσει το κυπριακό να μην κοιτάξεις το αρμένικο. Γιατί το και κάνεις? Μετά να μου το παίζεις και γενοκτονώ. Μα το κοιτάει η Ελλάδα. Η Ελλάδα δηλαδή, πάντα ήταν να μιλάς για την ποντιακή γενοκτονία, για την αρμενική γενοκτονία, για τη φιλία με τη Γαλλία, που είναι η χώρα που αναγνώρισε και εξαιτίας της αναγνώρισης της αρμενικής γενοκτονίας είναι εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Με πολύ μεγάλη παρικία εκεί. Με παρικία Αρμενίων στην Κύπρο. Γιατί όχι, την έχουμε ξεχάσει την Κύπρο. Δεν μιλάμε τώρα για την Κύπρο. Όχι, κύριε, δεν μιλάμε. Γιατί δεν μιλάμε, κύριε Καλλιά? Ούτε επισήμως, ούτε ανεπισήμως. Συναντήληψη υπάρχει με την Κύπρο. Με συγχωρείτε, η κουβέντα για την παραβίαση της ευρωπαϊκής χώρας που λέγεται Κύπρος, που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στρατεύματα κάτοχής και εισβολής, με την πράσινη γραμμή στη θέση της, διχασμένη στα δύο, συζητάμε τώρα και ανοίγουμε κουβέντα για μέτρα. Όταν η Κύπρος είναι που υφίσταται την πίεση και έχει και δύο, σαν τον Μπαρμπαρός και το άλλο, ναι, στα εδάφη της. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν τι κάνουν. Ανοίγουν εκεί οι Αζέροι αυτή τη στιγμή απάνω. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν στο στρατό. Πώς να σας το πω. Άραβες συλλαμβάνονται. Όσοι πιάνονται εχμάλωτοι από την αρμενική πλευρά, πιάνονται και είναι Άραβες. Είναι τζιχαντιστές. Έχετε στην περιοχή, μέσα στο ΝΑΤΟ, σύμμαχό σας με τον Πομπέο, παρόντα εδώ. Εσείς διαφωνείτε που με την άφηξη να κάνει Πομπέο business εδώ, κυρία? Απολύτως. Γιατί, κυρία? Απολύτως. Δεν ενισχύεται τι κομίζει η Ελλάδα εκτός με τον από την προεκλογική του εκστρατεία του Τραμπ? Δηλαδή αυτό που θα γίνει ενίσχυση της βάσης της Σούδας δεν είναι? Πόσο χρόνο είσαι? Πολύ νεότερος από μένα, ναι, ωραία. Σε αυτές τις δεκαετίες που είσαι, θυμάσαι μία γιγάντια επενδυσάρα των Αμερικανών εκτός από τη διεύρυνση της Σούδας? Πώς, και στη Βόρεια Ελλάδα έχουν υπογράψει συμφωνίες. Μα τώρα ποιες συμφωνίες? Υπέρ ποιου? Με απαγορεύσεις για τους αγωγούς, οι οποίοι συμφέρουν, οι απαγορεύσεις αυτές συμφέρουν μόνο τους Αμερικανούς. Να τους διώξουμε τους Αμερικανούς? Δεν συμφέρουν τους δικούς μας. Λέτε να τους διώξουμε? Εμείς έπρεπε να είμαστε έξω από αυτούς τους σχηματισμούς. Όχι, λέω να τον διώξουμε που τον κύριο Πομπέο. Που μας φέρουν στο ποιος είναι ιδιοκτήτης. Να μην τους φέρουμε εδώ. Ορίστε. Να μην τους φέρουμε. Να τους φέρετε. Δεν είναι εγγύηση. Όταν τους φέρετε. Εγγύηση οι Αμερικανοί. Οι ΗΠΑ έναν τον Τούρκο. Πήγαινε πέτος στους Κυπρίους. Πήγαινε πέστο στους Κυπρίους. Όταν έγινε εισβολή και η κατοχή. Πήγαινε πέστο στους Χουντέους. Να σου πούνε ότι είναι εγγύηση. Που κάνουν τα στραβά μάτια. Πηγαίνετε και πείτε το στους Γιουγκοσλάβους, πρώην, τέος και νυν. Πηγαίνετε και πείτε το σε αυτούς που λέγανε ότι είναι εθνική αντίληψη ότι πρέπει να ενοποιηθούν τα Βαλκάνια, που κοπήκανε κομμάτια με τους Αμερικάνους. Κοπήκανε κομματάκια. Πάμε στον λοιπόν, κύριο Συρήγανο, σας απαντήσω, ελάτε. Μισό λεπτό. Κάποια στιγμή πρέπει στην Ελλάδα να ανοίξουμε μία κουβέντα. Είναι ωραία να βλέπεις ιστορικές εικόνες, αλλά το 21, έτσι όπως το ανοίξαμε εμείς, δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει στα σοβαρά. Ενώ οι Τούρκοι το εκμεταλλεύονται για το 22, κάνοντας έναν ψυχολογικό πόλεμο κακοϊθέστατο, εμείς είμαστε με τις ένοπλες δυνάμεις μας δυστυχώς εγκαταλειμμένες για πολλά χρόνια σε ό,τι αφορά αυτά που χρειάζονται, την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού, τους καλύτερους μισθούς, τις καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας, την καλύτερη αντιμετώπιση των νεοσύλλεκτων, την καλύτερη και, πώς το λένε, αξιοπρέπεια των αξιωματικών. Αν δείτε τι συντάξεις και τι μισθούς παίρνουν οι αξιωματικοί. Μισό λεπτό να απαντήσω. Μα δεν μπορεί να μην τα μπλέξετε. Βάζετε Πομπέο μισθούς μέσα όλα. Όταν μιλάτε για πόλεμο. Με συγχωρείτε, κύριε. Κύριε οικονόμου, μια κουβέντα. Λέτε για τον Πομπέο, ο οποίος προχθές ήταν στην Κύπρο. Ούτε αυτό σας αρέσει. Ακούστε με. Ήταν ή δεν ήταν στην Κύπρο? Μιλάτε για πόλεμο. Γιατί πήγε στην Κύπρο? Μιλάτε για πόλεμο. Γιατί πήγε στην Κύπρο? Μιλάτε για πόλεμο, επικείμενο. Μα δεν το λέτε. Μιλάτε για πίεση. Λέτε ένα κομμάτι. Ωραία. Εγώ σας λέω, ξεκίνησα την Κύπρο Πομπέο χωρίς να πάει στην Αμερική. Να γνωρίσω ποια χώρα είμαι. Να την αγνοήσω. Λοιπόν, ποια είμαι. Πάμε στον πότε κύριο Συρίγου, πετύχαμε κάτι. Δηλαδή και την εποχή του Μπούς. Ακούστε με, και την εποχή του Μπούς και την εποχή του Ομπάμα. Είδατε κάτι να γίνεται? Όταν Γκουαντάναμο είχε κάποτε η Σούδα,
Είχε Γκουαντάναμο μέσα. Σούδα είχε Γκουαντάναμο. Απολύτως. Με ερωτήσεις στη Βουλή, απαντημένες επισήμως. Κυρία Κανέλη, παρακαλώ. Είναι ουσιαστικό σήμα στήριξη επίσκεψη Πομπέου, γιατί βλέπετε εδώ, κυρία Κανέλη, διατυπώνει μια διαφορετική άποψη. Σε ανταγωνισμό με τους Γάλλους, μια χαρά είναι. Λεφτά θα βγάλει κι ένας κι άλλος. Η ερώτηση, υποθέτω, απευθύνεται σε μένα. Σε εσάς, κύριε Συρίγο, ναι, ελάτε. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, γιατί είναι χυμαρόδης, κυρία Κανέλη, και δεν έχασα σε ποιον απευθυνόταν. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, σε όλους. Ένα πραγματάκι πριν απαντήσω στην ερώτηση. Σε ένα πράγμα μόνο να συμφωνήσουμε. Ότι δεν μπορείς να μιλάς για την Τουρκία και να αγνοείς και τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους και τους Άγγλους και τους Γάλλους και να κάτσεις να μιλάς μόνο για τα ελληνοτουρκικά και αν είναι ωραίο το φιλμάκι ή όχι. Οι Τούρκοι έδειξαν τη μειονεξία τους λόγω και του τουρκικού πραξικοπήματος που έχει αφαιρέσει πολλούς αξιωματικούς από τον τουρκικό στρατό. Ήταν κάτι που δεν είδαν μόνο οι Τούρκοι, είδαν και όλοι όσοι βρίσκονταν στην περιοχή, γιατί υπήρχαν στόλοι από τη Ρωσία, τη Γαλλία, την Αμερική, την Ιταλία στην περιοχή. Και η κυρία Κανέλη λέει: κακός είναι ο Πομπέο και οι Αμερικανοί στην Ελλάδα. Εμείς το παρουσιάζουμε ως παντοδυναμία. Οι Αμερικανοί επιστρέφουν αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο και επιστρέφουν για να υπερασπιστούν τα δικά τους επιχειρηματικά συμφέροντα, τα δικά τους στρατιωτικά συμφέροντα, τις δικές τους βλέψεις για την υγροποίηση του αερίου, τις δικές τους βλέψεις για την επέκταση των συμφερόντων τους και την κατοχή των πετρελαϊκών πηγών της Μέσης Ανατολής, κύριε Συρίγο μου. Δεν μπορεί να λέμε ότι οι Αμερικανοί ήρθαν ως αρρωγοί και σωτήρες, φιλέλληνες, σαν να είναι ο Λόρδος Βίρον στο Μεσολόγγι. Δεν μπορεί να το λέμε αυτό τον 21ο αιώνα. Δεν ήρθε. Ο Πομπέο ήρθε. Δεν ήρθε ο Βίρονας να πολεμήσει στο Μεσολόγγι. Στην περίοδο των 35 ημερών, η Αμερική έκανε δηλώσεις που δεν τις είχαμε συνηθίσει. Είχε συνήθως μια ευμενή ουδετερότητα προς την Τουρκία. Ήταν ουδέτερη, πράγμα το οποίο όταν είσαι αμυνόμενος έναντι επιτιθέμενο, αυτομάτως είναι εις βάρος σου. Ακριβώς. Τώρα για πρώτη φορά πήρε θέση. Αυτό το γεγονός. Και άμα χάσει ο Τραμπ. Που τον έστειλε για να μαζέψει τις ψήφους των Ομογενών και να λέει Ελλάδα και Γκρις. Εσείς θέλετε και να χάσει Greece, ο Τραμπ. We love Τζατζίκι. Αυτό ήθελε να μας πει. Εσείς θέλετε να χάσει ο Τραμπ. Αυτό ήθελε να μας πει. Ακούστε. Το τι θα κάνει η Αμερική και ο αμερικάνικος λαός θα το βρει μόνος του. Όχι, κύριε. Δεν ακούσει υποδείξεις του οικονόμου και της Κανέλη. Μα δεν θα ακούσει, αλλά μας ενδιαφέρει. Ακούστε με. Θυμηθείτε τι τράβηξαν και πώς πέρασαν. Ίδιο είναι ο Τραμπ και ο Πομπέο. Απολύτως. Σαν πολιτική. Απολύτως. Μανώλη, τι προσπαθείς να πεις. Μόνο σας λέγατε ότι ο Τραμπ. Ακούστε, υπάρχει μια διαφορά. Θέλετε να σας το πω αλήθεια. Εγώ πληρώνω 100 φορές απάνω το φόρο που πληρώνει ο Τραμπ. Και εσείς μπορείτε 200. Έτσι. Πληρώνω. Ο Τραμπ φορολογείται με 750 ευρώ δολάρια το χρόνο. Ακούσαμε τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Το οποίο δεν το συζητάμε και που είναι το άγριο καπιταλιστικό παιχνίδι, το οποίο μοιράζει αγορές. Οι Άγγλοι είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχονται τόσα χρόνια μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου να ξαναπέσουν το παιχνίδι. Οι αδερφοί μουσουλμάνοι είναι δημιούργημα του συμφώνου Σάιξ-Πικό. Οι Γάλλοι κάτι με τους Άγγλους το κάνανε. Κανέλη. Δεν θα τα πούμε ποτέ αυτά. Μανώλη. Για τη μεταφορά, και επειδή το είδαμε και σε πρωτοσέλιδο των νέων, για τη μεταφορά του Ιντζίλικ ή μιας περιοχής του Ιντζίλικ στη Σούδα, μπορεί να υπάρχει αυτό το σενάριο, όμως το Ιντζιλίκ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Τα πυρηνικά βάση, από όπου το Ιντζιλίκ εδώ και αυτό είναι στήριξη. Μίλησε κανείς για πυρηνικά, κύριε Κανέλη. Ποιος τα λέει αυτά. Μα το Ιντζιλίκ είναι γνωστό της Πάσης. Δεν τα λέει όμως αυτά. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βάση που διαθέτει και πυρηνικά. Θεωρώ ότι δεν συζητιέται αυτό το ενδεχόμενο. Δεύτερον, θα κάνουμε ψυχανάλυση αυτή τη στιγμή του εκνευρισμού της Τουρκίας. Δηλαδή, προετοιμάζεται ο ελληνικός λαός να πληρώσει πανάκριβα το ιμπεριαλιστικό και επιχειρηματικό παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποιος είναι ιδιοκτήτης και ποιος δεν είναι. Και θα του υψώσουμε το ηθικό μιλώντας ότι καταφέραμε και εκνευρίσαμε τους Τούρκους και ήταν μπαλόνια στο Καστελόριζο. Στα αλήθεια δηλαδή. Άρα δεν σημαίνει τίποτα λοιπόν για σας. Με έναν ελληνικό λαό, ο οποίος αυτή τη στιγμή πρέπει στο μυαλό του να χωρέσει η αντίφαση ότι 9 στην πλατεία, 25 στο σχολείο, 50 στο στρατιωτικό θάλαμο και 300 στο σειρμό μέσα είναι η ίδια πατρίδα με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο ψηλό ηθικό. Η Τουρκία επιλέγει να φεύγει. Έχει προβλήματα με τράπεζες, έχει προβλήματα με σκάνδαλα, έχει προβλήματα με το σόι του. Είδαμε τις παρεμβάσεις στη Λιβύη. Στη Λιβύη για να παρέμβει η Τουρκία. Το δρόμο ποιος τον άνοιξε. Τον άνοιξαν ή δεν τον άνοιξαν οι νατοϊκές δυνάμεις. Και ο Πούτιν βοήθησε. Και ο Πούτιν μαζί. Έτσι δεν έγινε.
Λοιπόν, η Τουρκία εκεί που εμφανίζεται, εμφανίζεται είτε άμεσα, είτε έμεσα, είτε με να βάλεις 100 παροπίδες μπροστά σου, ως μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι εντολοδόχος του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί. Δεύτερον, η Μέρκελ, το Βερολίνο. Οι Αρμένοι εκτέλεσαν τον Ταλάτ Πασά στο Βερολίνο. Mm-hmm. Και δεν ξέχασαν τότε, με την επιχείρηση Νέμεσης. Δεν ξέχασαν τη γενοκτονία. Όπως δεν ξέχασαν και τώρα. Και είναι σε επιστράτευση. Και είναι μια χώρα με την οποία έχουμε άριστες σχέσεις. Ακόμα και στρατιωτικές και επιχειρηματικές και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ποιος ασχολείται αυτή τη στιγμή με την επέμβαση? Όλοι λένε καθίστε και να είσαστε ειρηνικοί και να είσαστε ειρηνικοί. Όταν έμπαινε και με τις πλάτες της Ρωσίας, με τις πλάτες των Αμερικάνων. Αυτή τη στιγμή Αζέρι, ξέρετε ότι πολεμάνε και με Ρώσικα και με Τούρκικα και με Αμερικάνικα όπλα. Η Τουρκία το ίδιο. Και καθόμαστε και συζητάμε το 4%. Τα 4 δισεκατομμύρια είναι το 2% του ΑΕΠ μας. Σε μια χώρα που συνοστίζεται, κορονοπληκτή, τηλεργάζεται αμίσθος και δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Κυρία Γρανέλ, μία κουβέντα από τον κύριο Συρίγο, παρακαλώ. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε καθηγητά, αν δεν κάνω λάθος? Η μεγάλη εικόνα τα θέλει όλα μαζί.